Καλό μεσημέρι λοιπόν, σε όλους. Τώρα λοιπόν πώς πάνε τα πράγματα και το ζητούμενο το κέριο είναι τώρα εσείς ποια στάση θα κρατήσετε και αν η κυβέρνηση τώρα σας παρουσιάσει τη Δευτέρα ένα σχέδιο αυτό που λέει ότι για την ΕΡΙΤ, για τη νέα ΕΡΤ που προτίθεται να ξεκινήσει. Εσείς ως ανοιχτή ΕΡΤ τι θεωρείτε? Θεωρείτε δηλαδή ένα πρόγραμμα που μπορεί να ξεκινήσει μια εβδομάδα που να μεταδίδει ντοκιμαντέρ για ζώα, για χωρίς ενημέρωση, αυτό θα το θεωρήσετε ανοιχτή ΕΡΤ? Όχι. Εμείς λέμε και το είπαμε από την πρώτη στιγμή ότι οποιαδήποτε συζήτηση πρέπει να γίνει με την ΕΡΤ ανοιχτή και να εκπέμπει κανονικό πρόγραμμα όπως ήταν μέχρι την προηγούμενη Τρίτη, μέχρι την προηγούμενη Δευτέρα. Όλα τα άλλα είναι περισσότερο σενάρια, δεν αφορούν τη Δημοκρατική Αριστερά και εμάς. Και αν δεν γίνει ανοιχτή, αυτό, κύριε Παπαδόπουλε. Εμείς δεν πρόκειται να συμφωνήσουμε σε οποιαδήποτε άλλη διαδικασία. Θα αποσύρετε τη στήριξή σας στην κυβέρνηση, δηλαδή αυτό λέτε? Λέμε ότι δεν θα ψηφίσουμε οποιαδήποτε άλλη επιλογή. Μάλιστα. Άρα δεν μπορεί να περάσει. Άλλωστε έχουμε καταθέσει μαζί με την κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ πρόταση νόμου για να καταργηθεί η πράξη νομοθετικού περιεχομένου. Εμείς σε αυτήν τη γραμμή είμαστε από την πρώτη στιγμή, δεν έχουμε αλλάξει και ούτε πρόκειται να αλλάξουμε. Η ΕΡΤ βέβαια είναι κλειστή, κύριε Παπαδόπουλε, ακόμα. Και εσείς έχετε μιλήσει από την πρώτη μέρα, θα πρέπει να πούμε, και έχετε πει ότι δεν πρέπει να είναι κλειστή. Δεν είδαμε να σας ακούει κανένας, ούτε να σας ενημερώνει κανένας. Ναι, εντάξει, αυτό είναι το προφανές γεγονός. Γι' αυτό και πιέζουμε με όσες δυνατότητες έχουμε και εμείς και όσες άλλες δυνάμεις διαφωνούν με αυτή την επιλογή. Πιέζουμε και αυτό θα κάνουμε και στη σύσκεψη των πολιτικών αρχηγών τη Δευτέρα. Θα διεκδικήσουμε να ανοίξει η ΕΡΤ. Κύριε Παπαδόπουλε, κάτι τελευταίο. Σε ποιο βαθμό θα σταθμίσει την απόφαση του κυρίου Κουβέλη τη Δευτέρα το κλίμα που δημιουργείται διεθνώς και με τη διεθνή κατακραυγή, κυρίως από την πλευρά των Ευρωπαίων, ότι εδώ πλέον τίθενται και ζητήματα σοβαρά δημοκρατίας? Αυτό δεν πρέπει να το σταθμίσει ο κ. Κουβέλης. Ο κ. Κουβέλης δεν έχει αλλάξει στάση ούτε στιγμή και στο σπίτι του κ. Σαμαρά την περασμένη Κυριακή. Αυτό πρέπει να το σταθμίσει ο Πρωθυπουργός. Η διεθνής κατακραυγή είναι, πρέπει να τη λάβει πολύ σοβαρά υπόψη του ο κ. Σαμαράς. Συμφωνώ απολύτως μαζί σας. Υπάρχει ένα εξαιρετικό άρθρο του κ. Τσακυράκη από χτες, ενός από τους πιο έγκριτους συνταγματολόγους. Η απόφαση που υπάρχει και είναι απολύτως αντιδημοκρατική. Δεν έχει καμία νομιμοποίηση. Δεν συμφώνησαν οι άλλοι δύο πολιτικοί αρχηγοί. Δεν συνεδρίασε το Υπουργικό Συμβούλιο. Δεν υπήρξε κάποια απόφαση της Κυβερνητικής Επιτροπής. Άρα δεν έχει καμία νομιμοποίηση, δημοκρατική νομιμοποίηση, συγκεκριμένη απόφαση.